Λοιπόν, πάμε να δούμε την επικαιρότητα συζητώντας με τον συνεργάτη του ITV, Γιάννη Γιαννακάκη, πολιτικό αναλυτή. Γιάννη, καλησπέρα, πώς είσαι? Καλησπέρα, Βλάση, σε ευχαριστώ. Και καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης που κυριάρχησαν στην επικαιρότητα τα τελευταία 24 ώρα, έτσι αρνητικά, ιδιαίτερα αρνητικά. Είχαμε συγκρούσεις εκεί, είχαμε ομοφοβικές επιθέσεις, είχαμε συγκρούσεις ακόμη και κάποιον που διαφωνούσαν με την αφίσα ενός ντοκιμαντέρ, με κάποιους άλλους που συμφωνούσαν με το ντοκιμαντέρ και την αφίσα. Τι λες, πώς βλέπεις όλα αυτά που συνέβησαν τα προηγούμενα 24 ώρα στην Θεσσαλονίκη, μια πόλη, να πούμε, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, με ειδικότερο, με ιδιαίτερο κοινωνικό background, με ιδιαίτερη κοινωνική σύνδεση, μια πολυπολιτισμική πόλη δεκαετίες τώρα, έτσι, για πολλά χρόνια. Η Θεσσαλονίκη υπήρξε μια πολυπολιτισμική πόλη. Τα τελευταία χρόνια έχει σημαντικά ποσοστά και άκρας δεξιάς στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, στην ευρύτερη περιοχή, αλλά μιλάμε τώρα για το συγκρότημα, το αστικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Πώς είδες τα γεγονότα, έτσι, τα αρνητικά γεγονότα? Βλάση, καταρχήν να θέσουμε τη δική μας άποψη στο θέμα. Είπαμε ότι το δικαίωμα του αυτοπροδιορισμού είναι αυτονόητο και θα υπεραμυθούμε και για αυτό εμείς, και αυτή είναι η δική μας στάση σε πρώτη φάση. Θέλω να πω όμως μερικά πράγματα, Βλάση. Η πραγματικότητα είναι ότι αρχίζουμε να μπαίνουμε σε κάποιες κοινωνικές παθογένειες οι οποίες θα μας δημιουργήσουν σοβαρό κοινωνικό ρήγμα ενδεχομένως. Θέλω να πω ότι αυτό δεν ήταν μια μικρή ομάδα η οποία αντέδρασε επιθετικά. Ήταν εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά έκαναν μία επίθεση, όχι μόνο λεκτική αλλά και σωματική. Καταγράφηκαν αυτά σε βίντεο, τα έχουμε δει. Που σημαίνει ότι είναι ένα γεγονός το οποίο δεν έχει απλά και μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά αρχίζει να αποκτά μαζικό χαρακτήρα. Θέλω να πω εδώ, Βλάση, ότι βεβαίως στηρίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσδιορίζουν τον εαυτό τους με τον τρόπο που θέλουν. Θα έπρεπε όμως η κυβέρνηση να έχει καλλιεργήσει λίγο καλύτερα το κλίμα όταν έφερε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Θα έπρεπε να έχει καλλιεργήσει καλύτερα το κλίμα, Βλάση. Νομίζω ότι το έφερε πολύ ξαφνικά η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να αναδυθούν συγκρουσιακά στοιχεία στην κοινωνία τα οποία αρχίζουν να μας ανησυχούν. Ελπίζω να μην συνεχιστούν τέτοια επεισόδια, Βλάση, και εκφράζω την ελπίδα μου, την ευχή μου γι' αυτό. Θα πρέπει να αφήνουμε τους ανθρώπους να εκφράζονται με τον τρόπο που εκφράζονται. Δεν είναι μόνο το θέμα της επιλογής του φίλου, Βλάση, είναι και θέμα και άλλων επιλογών, επιλογών επαγγελματικών, επιλογών κοινωνικών. Φτάνει αυτές να μην αποτελούν εγκληματική δραστηριότητα. Πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με την ιδιαιτερότητα των ανθρώπων, Βλάση. Mm-hmm. Και θέλω να πω ότι η ιδιαιτερότητα των ανθρώπων είναι ίσως το κρισιμότερο στοιχείο της ανθρωπότητας αυτή την ώρα, όπου δεν υπάρχει δεύτερος άνθρωπος στον πλανήτη ο οποίος να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με οποιοδήποτε άλλο από τα 8 δισεκατομμύρια που κατοικούν αυτόν τον πλανήτη. Και αυτό ίσως είναι και το ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να στηρίζουμε την ανθρωπότητα με τις διαφοροποιήσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, διότι σε ένα επόμενο βήμα μπορεί η εισβολή της τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, να αλλάξει εντελώς τα πράγματα. Αλλά αυτό που λες τώρα είναι τεράστια συζήτηση, πραγματικά. Είναι σίγουρο ότι με την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ανοίγω μια μικρή παρένθεση, θα μπούμε, το έχω ξαναπεί, στα χαρτογράφητα νερά και θα υπάρξει εκεί ένα κράς του ανθρώπινου εγκεφάλου με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα υπάρξει μια σύγκρουση σε πολλά επίπεδα. Κλείνω την παρένθεση. Για μεγαλύτερο ζήτημα θα το συζητήσουμε σε κάθε περίπτωση. Έχεις δίκιο σε όσα είπες πριν. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Αυτές είναι οι σύγχρονες δημοκρατίες. Αν μου επιτρέπεις, είναι πράγματι αξιοσημείωτο το πώς κινητοποιήθηκε σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα ένας πολύ μεγάλος μηχανισμός ανθρώπων, οι οποίοι, λέω και πάλι, ήταν εκατοντάδες,
Σε αυτό, αξίζει διερεύνηση σε αυτό, Βλάση. Mm. Αξίζει διερεύνηση. Βεβαίω ο καθένα μπορεί να έχει τι δικέ του απόψει. Αξίζει διερεύνηση, λε, Γιάννη, εσύ, για το τι μπορεί να έρχεται. Ναι, αξίζει διερεύνηση. Το τι μπορεί να βράζει, για το τι μπορεί να βράζει στην ελληνική κοινωνία, τέλο πάντων στη Θεσσαλονίκη, σε αυτή τη φάση, αλλά όχι μόνο. Έτσι, αυτό λε. Αυτό, Βλάση, μας οδηγεί από μπαμπάνηση και σε κάτι άλλο, το οποίο βέβαια αποσπασματικά τα λέμε, αλλά έχουν πολύ μεγάλη ουσία. Νομίζω ότι αυτό μας οδηγεί και σε κάτι άλλο, το οποίο, για το οποίο γίνεται πολλή συζήτηση αυτή την ώρα, την νεανική εγκληματικότητα, μιας και βλέπουμε πλέον ότι πολλοί ανήλικοι ασκούν τέτοιου είδους πρακτικές στην καθημερινότητα. Πάρα πολλοί ήταν ανήλικοι σε αυτές τις ιστορίες που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και αυτό θα πρέπει να μας ακόμα ευαισθητοποιεί περισσότερο στην αντιμετώπιση. Προβληματίζει αυτό. Προβληματίζει. Η ανηλικότητα προβληματίζει. Το ήταν πολύ ανήλικοι πράγματι σε αυτά τα επεισόδια. Άκρως αρνητικά και καταδικαστέα. Λοιπόν, για πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Γιάννη, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η πολιτική σκηνή. Καθώς εδώ τώρα, αυτό το διάστημα, η Νέα Δημοκρατία δείχνει να επιλέγει για αντίπαλό της το ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασελάκη. Επιτίθεται στον Κασελάκη η Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, επιτίθενται περισσότερο στο ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται γιατί φαίνεται δημοσκοπικά να ανεβαίνει λίγο ο Κασελάκης, να πέφτει λίγο ο Ανδρουλάκης, ή αν γίνεται μόνο και μόνο γιατί η Νέα Δημοκρατία παίζει σαν τη γάτα με τα ποντίκια. Εντός εισαγωγικών όλο αυτό με την κεντροαριστερά. Η Νέα Δημοκρατία μία επιλέγει τον έναν, μία τον άλλον, είναι εύκολη αντίπαλη, okay, κάνει το παιχνίδι της και παραμένει κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό. Πραγματικά κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό είναι, και όσο μπορώ να δω από εδώ που βρισκόμαστε εγώ, η Νέα Δημοκρατία. Και παίζει. Μία με τον έναν, μία με τον άλλον. Αυτό το διάστημα επιτίθεται στο Στέφανο Κασελάκη. Καλό του κάνει του Κασελάκη αυτό. Λίγο πριν είχε επιτεθεί στο Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία παίζει με την κεντροαριστερά. Είναι του χεριού της η κεντροαριστερά σε αυτή τη φάση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι είναι τα πράγματα. Τεχνική ανάλυση είναι αυτό. Γιάννη, θέλω να ακούσω και τις δικές σου σκέψεις για το πώς εξελίσσεται το παιχνίδι λιγότερο από 3 μήνες πριν τις ευρωεκλογές. Βλάση, είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε τη μεταβολή των πολιτικών εξελίξεων και νομίζω το είπαμε και την άλλη φορά ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές ίσως να βλέπουμε το τοπίο να ρευστοποιείται περισσότερο και αν πάρουμε τα δείγματα της τελευταίας δημοσκόπησης, Βλάση, βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία πράγματι εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι σε αυτή την ιστορία με τις εκλογές. Βεβαίως αρχίζει να δείχνει ότι θα έχει κάμψει σε ποσοστά, Βλάση, και μάλλον υπάρχει και πιθανότητα να πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30%. Βλέπεις κάτι τέτοιο, βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 30%, Γιάννη? Αυτή την ώρα υπάρχουν διάφορα θέματα στο πολιτικό σκηνικό, ναι. Βλάση, όπως εμάς, παράδειγμα τα Τέμπη, ναι. Θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το ψήφισμα. Που δημιουργούν απώλειες στη Νέα Δημοκρατία και τα μη κρατικά και τα Τέμπη ακόμη πολύ περισσότερο, ναι. Τη βλέπεις τη Νέα Δημοκρατία όμως κάτω από 30. Πού θα πάνε τα ποσοστά? Θα πάνε στον Κασελάκη, τον βλέπεις να έχει δυναμική? Δεν έχει. Θα πάνε στον Ανδρουλάκη? Ούτε αυτός έχει. Θα πάνε στο Βελόπουλο? Ο Βελόπουλος έχει μια δυναμική, αλλά έχει και ένα ταβάνι, φαντάζομαι. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε κάποιοι ψήφοι? Σε ακούω. Νομίζω ότι κάποιοι καλά είναι προφανές ότι θα πάνε, είναι. Ναι, Γιάννη. Η Νέα Δημοκρατία θα υποχωρήσει στα ποσοστά της, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτό. Από το 41, θα δούμε, από το 41 λες. Θα δούμε σε ποιο ποσοστό θα υποχωρήσει. Θα παραμείνει βέβαια κυρίαρχο στο παιχνίδι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, Βλάση, και δημιουργείται μετά μία μεγάλη μάζα από τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία κινούνται γύρω στο πάνω από 10%. Μεταξύ των οποίων φαίνεται στην τελευταία δημοσκόπηση να έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Κασελάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκεί γύρω κινούνται, Βλάση, εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, κινείται ο Κυριάκος Βελόπουλος, κινείται το ΚΚΕ. Έτσι. Και αρχίζουν να δείχνουν και λίγο τα κόμματα της υπόλοιπης δεξιάς, να δείχνουν να κινούνται λίγο παραπάνω, όχι βέβαια σε αυτά τα ποσοστά, αλλά να παίρνουν και αυτά να αποσπούν ποσοστά. Άρα έχουμε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τη μία πλευρά και την άλλη μία μεγάλη μάζα
Μεγάλη μάζα. Τέσσερα κόμματα δεν είναι μικρή μάζα. Μεγάλη μάζα να κινείται διεκδικώντας να πάρει ψήφο από τους πολίτες περίπου πάνω από το 10%. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε, και δεν τυχαίο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε καταρχήν στον Κυριάκο Βελόπουλο, που πολλές φορές δεν συζητούσε καν για τον Βελόπουλο, και επίσης ότι επιτίθεται τώρα στον Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος φαίνεται ότι μάλλον είναι πιθανό να πάρει τη δεύτερη θέση, οπότε να ισχυροποιήσει τη θέση του με ό,τι αυτό συμβαίνει. Είναι πιο πιθανό, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, Γιάννη, και κοιτώντας και σε προοπτική, να είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ και τρίτο το ΠΑΣΟΚ? Γιατί. Τι λες? Είναι πιθανό, Βλάση. Είναι πιθανό. Δεν μπορούμε να πούμε ποσοστά πια. Ναι. Αλλά υπάρχει και αυτή η πιθανότητα, είναι στο τραπέζι. Υπάρχει, αλλά είναι πιθανότερο, σε ρωτώ. Τι είναι πιθανότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος ή το ΠΑΣΟΚ δεύτερο? Αν κρίνουμε ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, Βλάση, δεν έχει τη δυναμική πρέπει, και σε ένα σημείο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη δυναμική του ως δυναμική αδράνειας, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι σαν μια, να ασκεί μια πολιτική αδράνειας, δηλαδή δεν είναι επιθετικό. Δεν υπάρχει ηγετική προσωπικότητα, Γιάννη. Δεν υπάρχει ηγετική προσωπικότητα στην ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Τότε δεν εμπνέει πολιτικά, δεν είναι ελκυστικός. Δεν εμπνέει πολιτικά ο Ανδρουλάκης, το έχουμε πει πολλές φορές. Ναι. Κάποιοι λένε, κάποιοι πιο κακοπροαίρετοι, να το πω και αυτό, κάποιοι πιο κακοπροαίρετοι λένε ότι τον Νίκο Ανδρουλάκη τον κρατάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσα από τις υποκλοπές και μέσα από όλα αυτά τον κρατάει, ξέρει πράγματα. Κάποιοι πιο κακοπροαίρετοι και πιο συνωμοσιολόγοι. Εγώ λέω απλά, επειδή δεν ακούω τους συνωμοσιολόγους σχεδόν ποτέ, λέω απλά ότι δεν εμπνέει πολιτικά ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Οι μεγάλοι ηγέτες, Βλάση, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και ξέρουν να κινούνται. Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλος ηγέτης σε όλη αυτή τη μάζα των κομμάτων που κινούνται πάνω από το 10%. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι και η τύχη του Ανδρουλάκη και η τύχη του Κασελάκη, ναι, και αποτελούν αυτά πολιτικά στοιχήματα προσωποποιημένα, θα κριθεί με τις ευρωεκλογές. Άρα θα είναι και σκληρή η μάχη σε αυτό. Πάντως δεν είναι απίθανο να δούμε τον Κασελάκη να είναι στη δεύτερη θέση, Βλάση. Αυτή τη στιγμή οριακά βγάζει τον Κασελάκη στη δεύτερη θέση. Όμως λέω και πάλι, έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα για το άμεσο προεκλογικό σκηνικό, το οποίο μπορεί να μας διαμορφώσει και νέες συγκυρίες, Βλάση. Περιμένουμε και βλέπουμε τις εξελίξεις, και τις κρίνουμε κάθε φορά. Και η Νέα Δημοκρατία παίζει. Παίζει πολιτικά, το λέω. Πολιτικά το λέω, με την κεντροαριστερά που δείχνει διαλυμένη. Ο Βελόπουλος από τα δεξιά της δεν είναι ο μεγάλος αντίπαλος που θα φοβηθεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένας αντίπαλος σεβαστός, αλλά δεν είναι ο μεγάλος αντίπαλος που μπορεί να φτάσει πολύ πολύ ψηλά. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι εδώ για να μας διαψεύδει πολλές φορές και να μας εκπλήσει. Αλλά εγώ δεν βλέπω ότι ο Βελόπουλος έχει τα ηγετικά χαρακτηριστικά ούτως ώστε να είναι μεγάλος, μεγάλος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι και αυτός εκεί γύρω στο 10%. Έχει ταβάνι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία, ακόμη για κάτω από 30, σύμφωνα με τη δική μου οπτική, θα έχει ένα πλήγμα. Θα είναι ουσιαστικό πλήγμα αν έχει δύο μπροστά η Νέα Δημοκρατία, αλλά θα παραμένει κυρίαρχη. Θα παραμένει κυρίαρχη σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, χωρίς κανέναν ηγέτη με προοπτική, σύμφωνα με τη δική μου οπτική. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Αμερική όμως, όπου και εκεί, στην πραγματικότητα, οι Αμερικάνοι είναι τώρα μπροστά σε ένα δίλημα. Τραμπ ή Biden. Και το δίλημα αυτό είναι και από τις δυο μεριές του αρνητικό για πολύ κόσμο. Ούτε εκεί υπάρχουν οι μεγάλοι ηγέτες, λοιπόν, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για να μην πω κάτι πολύ χειρότερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουμε επιστροφή λοιπόν του Τραμπ. Θα ανταγωνιστεί με τον Biden, ο οποίος και μόνο που τον βλέπει κανείς να μιλάει ή να περπατά, νιώθει ένα προβληματισμό. Αν είναι Αμερικανός, νιώθει μια ανησυχία για το ποιος κυβερνάει τη χώρα του. Έχουμε λοιπόν, είδα μια δημοσκόπηση τελευταία, έχουμε τον Τραμπ, τον Biden και τον κανένα. Λοιπόν, ο Τραμπ είναι λίγο ικανότερο, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση που είδα τελευταία, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, να κυβερνήσει τις ΗΠΑ. Μετά έρχεται με ένα 35, μετά έρχεται με ένα 30 ο Biden. Και εμένα περίπου εκεί, στα ίδια ποσοστά, ένα 30, ο κανένας, λένε οι Αμερικανοί. Έφτασαν και αυτοί σε ένα τέτοιο επίπεδο. Κανένας από τους δύο. Και αυτοί που λένε κανένας από τους δύο, σύμφωνα με τη δική μου άποψη, έχουν δίκιο. Τι συμβαίνει λοιπόν εκεί, Γιάννη, για να πάμε στην
χώρα, την πρώτη χώρα σε αυτή τη φάση, την πλανηταρχική χώρα ακόμη. Γιατί έρχεται και η Κίνα, έτσι. Τι λες? Βλάση, νομίζω ότι είναι κρίσιμες περιόδοι για την ανθρωπότητα, νομίζω, αυτές που ζούμε αυτή την εποχή. Πράγματι, το έχουμε πει και παλιότερα, ότι ο Biden πλέον αρχίζει να εμφανίζει σημεία νευρολογικής εκφύλησης. Τον έχουμε δει να κάνει δηλώσεις οι οποίες αφορούν ηγέτες οι οποίοι έχουν περάσει στο παρελθόν, έχουν πεθάνει. Έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος φαίνεται να είναι σκληροπυρηνικός ρεπουμπλικάνος, τον οποίο τον έχουμε ζήσει και στην προηγούμενη θητεία. Και βέβαια, μέσα σε αυτή την διένεξη μεταξύ των δύο βλάσεων βρίσκεται μια κοινωνία στην Αμερική η οποία παρουσιάζει πολύ σοβαρά προβλήματα, τόσο κοινωνικά όσο έτσι, και οικονομικά. Έτσι. Αρχίζουμε να βλέπουμε την Αμερική, αυτό το θηρίο, έτσι, την ηγέτιδα χώρα του κόσμου, να σέρνεται προς την κατάρρευση την οικονομική, να σώζεται τελευταία με άλλο ένα ψήφισμα του Κογκρέσου που τη διέσωσε. Και βέβαια, το μεγαλύτερο στοίχημα είναι πώς αυτή η αλλαγή της ηγεσίας στην Αμερική, γιατί βλέπουμε πλέον τις χώρες της Ευρώπης να αρχίζουν να διαμορφώνουν τελείως διαφορετική πολιτική, θεωρώντας ότι είναι το πιο πιθανό ο Τραμπ να βρίσκεται στην εξουσία. Βλέπουμε αυτό, λοιπόν, ναι, πώς, ναι, έτσι, ναι, ακριβώς πώς αλλάζουν ακόμα τα δεδομένα και στο βαθύ κράτος των ΗΠΑ για να προσαρμοστούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο βλάση. Ναι, ο Τραμπ βρίσκεται μπροστά όσο αφορά τις ψήφους. Βεβαίως, ξέρουμε πολύ καλά ότι το οποίο κερδίζει σε ποσοστά δεν είναι απαραίτητο να κερδίσει την θητεία. Οίκο, ναι. Διότι η θητεία εξαρτάται από τους αντιπροσώπους. Και οι αντιπρόσωποι σε κάθε πολιτεία μπορεί να είναι διαφορετικά τα ποσοστά, αλλά οι αντιπρόσωποι να είναι περισσότεροι σε μία πολιτεία από την άλλη. Είναι ένα περίεργο σύστημα. Άρα, αυτή την ώρα, μάλλον βλέπουμε όλοι με κομμένη την ανάσα το πώς θα διαμορφωθεί μέχρι τις εκλογές του Νοέμβρη βλάση η ηγεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ κρίσιμα τα ερωτήματα, αν τα συνδέσουμε μαζί με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου εκεί διαδραματίζονται πράγματα τα οποία κινούν ουσιαστικά τα νήματα της επόμενης εποχής, τα νήματα τα στρατηγικά, τα νήματα των ισορροπιών, τα νήματα της ειρήνης και του πολέμου. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, το τι θα γίνει τελικά με τις ΗΠΑ σε βλάση. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Biden αγωνίζεται να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία. Ξέρουμε ότι εμφανίζει αντίσταση μεγάλη από το Κογκρέσο και ξέρουμε ότι ο Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι αν βγει θα σταματήσει η παροχή στρατηγικής δέχειας με την Ουκρανία. Ό,τι σημαίνει αυτό. Και ό,τι σημαίνει η βλάση, αφήνοντας ουσιαστικά τους Ευρωπαίους να αρχίσουν να ασχολούνται πιο συστηματικά με αυτό. Μάλιστα. Άρα είναι κρίσιμα τα θέματα. Έτσι είναι. Κάποιος έπρεπε να πει, σήμερα με τη δική μου άποψη, στον Biden ότι έπρεπε να μην είναι ξανά υποψήφιος. Δεν έγινε αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγινε. Κάποιος έπρεπε να του πει όμως ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Γιατί θα είναι πολύ εύκολο ο Τραμπ να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο με αυτόν τον Biden. Έτσι κάνω μια εκτίμηση. Πλησιάζοντας ο Νοέμβρης, θα πούμε πολύ περισσότερα, πλησιάζοντας οι Αμερικανικές εκλογές και γι' αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Αν ναι, επιτρέπεις, Λάση, ναι, και ναι, λέω αυτό και τέλος, ναι, θεωρώ ότι είναι απίστευτο το πόσο έχουν χάσει τον ορθολογισμό στις αποφάσεις τους οι Αμερικανοί, και ενώ σε υψηλό επίπεδο, ναι, ναι, έχοντας τον Biden αυτή τη στιγμή ως πρόεδρο, μη έχοντας προτείνει εναλλακτική λύση και πρόταση αυτή την ώρα, γιατί ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Biden έχει προβλήματα υγείας, είναι πραγματικότητα αυτό. Βέβαια. Και δεν ξέρουμε και μέχρι τον Νοέμβρη αν θα εμφανιστούν και άλλα προβλήματα υγείας. Δηλαδή, σε μια τέτοια εξέλιξη, αλήθεια, γιατί δεν υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο να προτείνει κάποιον άλλο στη θέση του Biden. Και έπρεπε ήδη να το είχαν κάνει και πριν την εκβάση αυτό. Τώρα δεν γίνεται. Νομίζω όμως ότι για πρώτη φορά οι Αμερικανοί φαίνεται να μην έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τα πράγματα όχι μόνο για τον κόσμο, αλλά και για τον εαυτό τους, και αυτό είναι πολύ μεγάλο δίλημα. Αν μου επιτρέπεις μια στιγμή, ο πρόεδρος του El Salvador, ο οποίος, αν θυμάται καλά ο κόσμος, είναι αυτός που έχει φυλακίσει δεκάδες χιλιάδες
ανθρώπων που ανήκαν στις συμμορίες. Ο Ελ Σαλβαντόρ ήταν η πρώτη χώρα με τις περισσότερες δολοφονίες ανά τον κόσμο. Είχε κάνει μία ομιλία προσκεκριμένος μέσα στην Αμερική. Ναι, ναι. Προσκεκριμένος μέσα στην Αμερική, όπου πράγματι είπε μέσα στην Αμερική ότι βλέπω μία τη χώρα σας να καταραίει, να καταραίει. Ναι. Εσείς καταραίετε. Εμείς περάσαμε σε άλλη εποχή και εσείς καταραίετε. Δηλαδή δεν είμαστε οι μόνοι που λέμε για μία Αμερική η οποία έχει έτσι σοβαρά προβλήματα. Υπάρχει ιδιαίτερος προβληματισμός. Και συμφωνώ με αυτό που λες, με αυτά που λες. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τώρα, κύριε